χιλιάδες ευρώ που είναι στα σκαριά, την δουλεύουν οι αρμόδιοι. Εγώ θα έχω να πω να γίνει μόνο σωστή δουλειά βάσει των πραγματικών αναγκών και να μην παρατηρηθούν φαινόμενα όπως στη Ριβιώτισσα που ρίξαμε τα μισά κομμάτια για να ξεπερδίσουμε κάποιον ενδεχομένως γνωστόν, ρίξαμε τα 50 μέτρα και τα υπόλοιπα τα αφήσαμε. Έχω ενημερώσει τον κύριο Αντιδήμαρχο. Κύριε Σακελαράκο, έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Δήμαρχο. Θέλω να υπάρχει σωστή δουλειά βάσει των πραγματικών αναγκών που έχει αυτή η πόλη. Γνωρίζετε, δεν θέλω να παρατηρηθούν φαινόμενα. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να ρωτήσετε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να σας πει σήμερα ή αύριο πού ρίχνονται τα χαλίκια. Πού ρίχνονται τα χαλίκια, ρωτήστε, εγώ δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Ρωτήστε πού έχει ρίξει χαλίκια. Τα χαλίκια είναι μόνο για αγροτικούς δρόμους, είναι για συγκεκριμένο σκοπό και όχι εκεί πάντως που πέφτουν αυτή τη στιγμή. Ρωτήστε, ζητήστε αύριο πού ακριβώς έχουν πέσει, δεν θα πω περισσότερα. Θα πω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αν χρειαστεί. Όσον αφορά την οδοποιία του 2010, σας λέω ότι θα γίνει και μεταφορά των απρόβλεπτων. Από το 2009 έχουμε κάποια απρόβλεπτα και από ό,τι μου είπε η τεχνική υπηρεσία μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Οπότε η οδοποιία από 200... 2009. Όχι. Λέμε εκείνα που τα απρόβλεπτα. Δεν θα τα διαθέσουν τα απρόβλεπτα. Δεν τα διαθέτουν γιατί φοβούνται ότι δεν θα περάσουν στην Επίτροπη. Το έχει ξεκαθαρίσει, δεν τα περνάει εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για να μην το ρισκάρουμε, θα το μεταφέρουμε στην οδοποιία. Είναι εφικτό, κυρία Καρακίτσου, είναι εφικτό. Πριν κλείσει το έργο. Αυτό είναι κάτι που. Λέτε, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ, για τον διάλογο. Λέτε κάτι, αλλά ξέρω ότι εμείς τι μας γίνεται. Μπορείτε πριν κλείσει το έργο να πάρετε. Όχι πριν κλείσει, δεν θέλετε να πριν κλείσει. Όχι. Ναι, αλλά εδώ ακούμε. Συγγνώμη τα λέω. Παρεμβάσει, είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα που ακούγονται. Εδώ μιλάμε τώρα για οδοποιία του 10, που κάποιοι συνεργάζονται, κάποιοι δίνουν δρόμους, κάποιοι δεν δίνουν δρόμους ή κάποιοι κάνουν μελέτες, είναι έτοιμα, όλα αιωρούνται. Αυτό εμείς απλά τα ακούμε. Και ξαφνικά ακούμε ότι παίρνουμε τα χρήματα από την οδοποιία του 9 τα απρόβλεπτα να ενισχύσουμε τον κωδικό. Μακάρι να ενισχύει ο κωδικό και από αλλού άμα μπορούμε. Γιατί για 200 που είναι να πάει και 300. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με την εμπειρία που έχω, πώς είναι δυνατόν να μιλάτε να πάρετε χρήματα από νερό που δεν έχει τελειώσει. Εκτός αν είστε σίγουροι ότι το έργο αυτό θα τελειώσει σε 5 μέρες. Ένα κρατούμενο. Δεύτερον, και αυτό είναι εκ του πονηρού που ακούμε. Γιατί και εμείς ακούμε και ας μην μιλάμε. Θα μιλήσουμε όλα τα 2 ώρα. Γιατί πριν τελειώσει η οδοποιία του 10, θα πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας πείτε αυτό που είχαμε δεσμευτεί το 9 και γι' αυτό μπήκαν τα 200.000 του 10 η μελέτη. Ότι οι δρόμοι οι οποίοι δεν θα ολοκληρωθούν στη μελέτη που προβλέπεται στο 10 θα ενταχθούν στα 200.000 αφενός. Και εν συνεχεία το υπόλοιπο ποσό που θα μείνει, εάν μείνει, θα ολοκληρωθούν οι δρόμοι του κεντρικού ιστορικού πόλεως. Γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι τουλάχιστον σε αυτή τη δημοτική θητεία των 3,5 ετών και καλώς έγινε λόγω του Πανεπιστημίου, δεν έχει πέσει ένα κυβικό άσφαλτο και έχει μείνει πίσω όλη ο Δήμος Σπαρδιατών, ο κεντρικός ιστός. Άρα, εγώ παραξενεύομαι όλα με αυτά που ακούω στον αέρα για μελέτες, για δρόμους κτλ. Όταν έχουμε συγκεκριμένη απόφαση το 9 ότι αφενός η οδοποιία των 900.000, ό,τι δεν χωρέσει θα πάει στις 200 και θα συμπληρωθεί αν περισσεύουν λεφτά με συγκεκριμένους δρόμους του κεντρικού ιστού της πόλεως. Λοιπόν, καλό είναι αυτά να μας τα πείτε ξεκάθαρα και όχι να γίνονται πηγαδάκια και από κάποιες άλλες συζητήσεις. Εμείς θα παρακολουθούμε όλα, τα γνωρίζουμε όλα και θα μιλήσουμε κατάλληλη στιγμή. Μισό λεπτό, κυρία Παπαδόπουλο. Μισό λεπτό, γιατί στο μόνο που δεν συμμετέχω είναι ούτε τα πηγαδάκια, ούτε κρυφές συνεδριάσεις, ούτε τίποτα. Αλλά επειδή βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, θεωρώ ότι πρέπει να συνεργάζομαι με τις υπηρεσίες. Υποχρεωτικά. Αν νομίζω ότι λέω ψέμα, δεν μπορώ να αυτή είναι. Όχι, δεν. Αφήστε, κύριε Βέργαδε. Απλώς, όσοι έρχονται στο Δημαρχείο και εσείς έρχεστε, έχουν επισημάνει ορισμένες ελλείψεις κραυγαλαίες. Με βάση αυτά που λένε, συνεργαζόμαστε με τις τεχνικές υπηρεσίες, είναι τεχνικοί, ξέρουν περισσότερα από εμάς, έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και λέμε
Βάλτε προτεραιότητα που είναι επικίνδυνότερα τα πράγματα, εκείνα να επουλώσουμε. Θέλετε να κάνουμε όταν γίνει μία προσωρινή αποτύπωση των δρόμων που πρόκειται να ενταχθούν άτυπα μία συζήτηση σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να πούμε αυτό το πλάνο έχουμε, κύριοι. Προτού έρθει. Προτού έρθει. Προτού έρθει, μα έκανε να έχουν όλοι γνώμη. Προτού έρθει να το ψηφίσουμε. Προτού γίνει η μελέτη. Διότι η οδοποιία του 2009 όσο νουπο τελειώνει κατά τις διαβεβαιώσεις των εργολάβων. Μας λένε ότι τελειώνει. Μπορούμε να βάλουμε χέρι στα απρόβλεπτα? Όχι. Θα τα αφήσουμε να τα μεταφέρουμε στην οδοποιία του 2010. Τώρα το ποιους δρόμους θα βάλουμε να το δούμε. Διότι μία πρόταση που έχει γίνει από έμπειρους δημοτικούς συμβούλους, από την τεχνική υπηρεσία, είναι ότι πρέπει να γίνει το κομμάτι που μας φόρτωσε η περιφέρεια. Δηλαδή ο δρόμος μέχρι